Αθλητική επικαιρότητα λοιπόν. Η Μαρία Πετρούτση είναι κοντά μας. Έχει έρθει και με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τοπικό ποδόσφαιρο και δει με την ομάδα του Ζαρού, η οποία εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Α1Ε. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και να τους καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κόκκινο, τον προπονητή της ομάδας. Καλώς ήλθατε. Καλησπέρα. Και τον αρχηγό της ομάδας του Ζαρού, τον Κώστατο Φραγκιαδουλάκη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την ευχάριστη έκπληξη, θα λέγαμε, του φετινού πρωταθλήματος της Α1Ε, κύριε Κόκκινε. Δεν ξεκινήσατε το πρωτάθλημα έχοντας στόχο τον πρωταθλητισμό και την κατάκτηση του τίτλου. Θεωρώ ότι εμείς που δουλεύαμε κάθε μέρα μαζί και ξέραμε, πιστεύαμε πάρα πολύ στις δυνατότητές μας. Έχουμε μια πολύ σωστή διοίκηση μέχρι τώρα και όλα αυτά μας μετά τους ποδοσφαιριστές και αυτά δέσανε την ομάδα. Και θεωρούσαμε ότι θα πηγαίναμε καλά. Δεν ήταν ο αρχικός μας στόχος στο πρωτάθλημα. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι βλέπαμε ότι μπορούσαμε. Γιατί να μην το προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Προχωρώντας έτσι, ήρθε η όρεξη, Κώστα Φραγκιαδουλάκη, έτσι. Μάλιστα, ναι. Η βαθμολογική μας βέβαια θέση αυτή τη στιγμή μας δίνει το δικαίωμα ότι πρέπει να διεκδικήσουμε το πλέον το πρωτάθλημα. Σωστά. Δεν ξεκινήσαμε αυτός ο σκοπός το πρωτάθλημα από την αρχή. Δεν το πιστεύαμε κιόλας, εκτός τον προπονητή μας, να πω την αλήθεια. Κάτι ήξερε μάλλον. Ήδη από τις πρώτες αγωνιστικές μπαίναμε πάρα πολύ φοβισμένοι στα παιχνίδια. Δεν πιστεύαμε στους εαυτούς μας. Ακόμα και τώρα δεν πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο συν 11. Όπως και να έχει, όμως πρέπει να υπάρχουν κάποια μυστικά, κύριε Κόκκινε, κάποια μυστικά τα οποία μας οδήγησαν σήμερα εδώ να μιλάμε για μια εντυπωσιακή πορεία. Καταρχήν, το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε να φτιάξουμε την ομάδα, πάνω απ' όλα θέλαμε να φτιάξουμε μια ομάδα, πάνω απ' όλα να είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με τα περισσότερα παιδιά έχω ξανασυνεργαστεί και παλαιότερα, όπως και με τον Κώστα πριν από 6 χρόνια, είμαστε ξανά μαζί. Και έτσι καταφέραμε και φτιάξαμε μια, πάνω απ' όλα μια οικογένεια. Και μαζί με το δέσιμο που είχαμε με τη διοίκηση, καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το μείγμα, ρε παιδί μου, και γίναμε πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα. Και βγαίνει και στον αγωνιστικό ναι, χώρο. Ναι, και παίζουμε και πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχουμε την καλύτερη άμυνα, έχουμε την καλύτερη επίθεση. 27 γκολ έχετε, ναι. Έτσι, επίθεση και μόλις 5 παθητικό. Και έχουμε, παίζουμε και καταρχήν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και από ό,τι μου λένε και οι παλαιότεροι που είναι εκεί, έρχεται πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο. Το γήπεδο είναι κάθε Κυριακή στην έδρα μας γεμάτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κάνουμε έναν απολογισμό έτσι αυτών των πρώτων 12 αγωνιστικών. Στο συν 11 λοιπόν η ομάδα του Ζαρού. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο έτσι και για τη δική σας την ομάδα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά και για τη δυναμική των αντιπάλων, κύριε Κόκκινε. Υπάρχουν πάρα πολλές αξιόλογες ομάδες. Απλά εμείς έχουμε προσπαθήσει και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ στο γήπεδο και μας έχει βγει και μας έχουν έρθει και τα αποτελέσματα. Έχουμε περάσει από πάρα πολύ δύσκολες έντρες. Δηλαδή από ομάδες που ήταν φαβοροί για το πρωτάθλημα, όπως είναι ο Αλμυρός, όπως είναι ο Κρουσόνας, όπως είναι ο Πόρος. Και ήταν πολύ δύσκολες ομάδες. Και καταφέραμε και περάσαμε αυτά τα παιχνίδια, τα είχαμε εκτός έντρας. Το πρωτάθλημα βέβαια δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, έχουμε μια σημαντική διαφορά. Για την περίοδο με 10-12 αγωνιστική να έχεις 11 βαθμούς διαφορά είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Κώστα, και εσείς έτσι το βλέπετε ότι είστε ακόμη στο ξεκίνημα και θέλει πολλή δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος που έχετε θέσει πλέον ως ομάδα. Φυσικά. Και φυσικά έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αν αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε από τώρα, το σίγουρο είναι ότι το έχουμε χάσει. Το καλό για μας είναι ότι κάθε εβδομάδα. Με το που μπαίνει η εβδομάδα ασχολούμαστε με τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Μεταξύ μας μιλάμε, πού είναι δυνατός, πού είναι αδύνατος, πώς θα παίξουμε και αυτό θεωρώ ότι είναι και το θετικό σε μας. Ότι δεν κοιτάμε μακριά, απλά κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Mm-hmm. Παιχνίδι με παιχνίδι. Πριν πάμε λοιπόν στο παιχνίδι της Κυριακής, να πάμε σε αυτό που προηγήθηκε, όπου ήταν ένα ντέρμπι κορυφής. Ωστόσο, πραγματικά δείξατε τη δυναμική σας ως ομάδα, κύριε Κόκκινη. 4-0 επί της ΑΕΚ, νομίζω ένα αποτέλεσμα που λέει πολλά. Ο αντίπαλος της ΑΕΚ ήταν και αυτή μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και ειδικά στην έδρα μας δεν έχουμε δεχτεί ακόμα γκολ. Και είναι γι' αυτό ένα σημαντικό επίτευγμα της ομάδας. Και γενικά είμαστε εμείς πάρα πολύ καλοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί ξέραμε ήταν ο πρώτος με το δεύτερο, ξέραμε την κρισιμότητα και όλα τα παιδιά υπερβάλλανε αυτό. Γιατί τα συγχαρητήρια αξίζουν στους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές εκεί πέρα.
αλλά είναι και η διοίκηση και ο κόσμος που μας, όντως μας δίνει πραγματικά δύναμη και όθηση, και όθηση για να προχωρήσουμε. Κώστα Φραγκιαδουλάκη, την Κυριακή σας περιμένει ένα καινούριο ντέρμπι, όπως είπες, παιχνίδι με παιχνίδι, και πραγματικά είναι έτσι, δύσκολη έδρα ο Θραψανός, η ομάδα του Ανθεστίωνα αρκετά δυνατή. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς στο ποδοσφαιρικό τμήμα? Ήδη από την αρχή της εβδομάδας έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν φοβόμαστε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δυνατός ο Ανθεστίων στην έδρα του. Απλά λίγο όσον αφορά το γήπεδο, είναι λίγο δύσκολο το γήπεδο. Σας προβληματίζει δηλαδή? Ναι, πρέπει να το να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, διότι ένα γήπεδο το οποίο είναι στενό και εμείς έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, το δικό μας γήπεδο είναι λίγο μεγαλύτερο. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι όπως μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια, θεωρώ ότι θα έχουμε το θετικό αποτέλεσμα. Ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας λοιπόν είναι το γήπεδο? Είναι το γήπεδο. Προέρχονται από δύο συνεχόμενες νίκες. Έχουν αξιόλογο παιδί στο προπονητικό τίμο και το Μάριο το Σουφάκι που δουλεύει και αυτός με νέες μεθόδους. Και θα μας δυσκολέψει σίγουρα πάρα πολύ ο αντίπαλος. Απλά θα δούμε εμείς. Δουλεύουμε όλη τη βδομάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να παιχτεί καλό ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Ο Ζαρός λοιπόν αδιαφιλονίκητο φαβορεί, όπως βλέπουμε μέσω των αποτελεσμάτων μέχρι τώρα. Ωστόσο, φέτος έχουν επανέλθει τα play-off στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΗ. Με συν 6 ανεβαίνετε. Το βλέπετε αυτό το συν 6 να επιτυγχάνεται? Εντάξει, ο μόνος που προβληματίζεται πάρα πολύ και πρέπει να τα σκέφτομαι εγώ είναι όλη μέρα ζω με αυτά τα πράγματα και όλη μέρα ασχολούμαι με αυτά. Εμείς, όπως είναι τώρα η κατάσταση, πάμε για να τα αποφύγουμε τα play-off. Αλλά αν έρθουν, καλώς να έρθουν. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Κώστα Φραγκιαδουλάκη, είσαι αρχηγός βέβαια στην ομάδα, ωστόσο είσαι και ένας παίκτης που φέτος έχει πετύχει σημαντικά τέρματα και έχει δώσει σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα. Θέλω να μου κάνεις ένα σχόλιο και για τη δική σου παρουσία. Εντάξει, είμαι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Τα προηγούμενα 3-4 χρόνια δεν θα τα έλεγα τόσο θετικά ως προς τις πορείες που κάναμε. Σίγουρα πάλι το είχα το άγχος σαν αρχηγός. Θεωρώ ότι δίπλα μου έχω πάρα πολύ καλούς, ποιοτικούς και πάνω απ' όλα καλά παιδιά συμπαίκτες. Με βοηθάνε και τους βοηθάω πάρα πολύ. Και σαν αρχηγός πρέπει να σε κάποια δύσκολα σημεία πρέπει να βγω μπροστά. Σωστά, έτσι. Πάντως, εμένα οι πληροφορίες μου, Μαρία, λένε ότι στο Ζαρό κάθε εβδομάδα στείνουν και μικρά γλέντια, στείνουν παρέες, κάτι το οποίο αποτυπώνεται. Αυτό είναι το, δηλαδή το καλό κλίμα, να κοκάζανα, λένε οι πληροφορίες μου. Άρα το καλό κλίμα εκτός γηπέδου μεταφέρεται εντός γηπέδου και αυτό φαίνεται ότι έχει και οι πρωταγωνιστές εδώ, είναι έτσι, αποτέλεσμα στην απόδοση της ομάδας. Έχει καταφέρει και αυτό, σας είπα για το γήπεδο γεμίζει. Πραγματικά έχουμε πάει σε όλες τις ταβέρνες, σε όλα τα καφενεία του χωριού, έχουμε κάνει και αρκετές παρέες. Α, είστε στρατηγικοί δηλαδή, ναι, πάμε σε όλα τα μαγαζιά για να έρχονται και έχουν πάνω από 30 παρέες έχουν γίνει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Το Ρακοκάζανο προχθές ήταν ένας ποδοσφαιριστής και μας έκανε το τραπέζι. Είδατε ότι έχω πληροφορήσει. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και είχε βάλει 2 γκολ και αποφάσισε να κάνει το τραπέζι. Ωραία πράγματα. Μπράβο, ωραίες παρέες. Έτσι. Κύριε Κόκκινη, να σταθούμε λίγο και στο δυναμικό του Ζαρού. Άλλαξε η ομάδα φέτος σε σχέση με το περσινό δυναμικό και εν ώψη βέβαια μεταγραφικής περίοδου τώρα το χειμώνα, να μου πείτε αν θα δούμε και κάποιες νέες προσθήκες. Το ρόστερ άλλαξε πάρα πολύ το καλοκαίρι. Φύγανε αρκετά παιδιά και αλλάξαμε σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Έμεινε μόνο ο Κώστας και άλλο ένα παιδί από τη βασική ομάδα που έπαιζε πέρυσι. Και σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, χτίζαμε, ρε παιδί μου, την ομάδα. Αυτή τη στιγμή προπονούνται στη μεγάλη ομάδα του Ζαρού 26 ποδοσφαιριστές. Και είναι πολύ μεγάλο πράγμα και να συμμετέχουν σε καθημερινή βάση στην προπόνηση. Μπράβο. Και είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό πιστεύω τώρα ότι είναι, μας έχει κάνει και είμαστε, δηλαδή και για τα επόμενα χρόνια και η γάμα εθνική αν έρθει και εδώ να μείνουμε, ο Ζαρός θα έχει για τα επόμενα χρόνια μια σταθερή ομάδα.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει βάση και η συνέχεια. Και Κώστα, η πρόκληση της Τρίτης Εθνικής λοιπόν είναι μπροστά. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την ομάδα του Ζαρού, έτσι δεν είναι? Βέβαια, ο Ζαρός δεν έχει ξαναβγεί γάμα εθνική, περιφερειακό παλιότερα. Όσο αναφορά αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι πρέπει να βγει και η γνώμη δική μου είναι ότι πρέπει να μείνει και στην κατηγορία. Έχει μια μεγάλη προβολή το χωριό όσον αφορά το νερό, την εταιρεία, και θεωρώ ότι πίσω από αυτό μετά έρχεται η ομάδα για να προβάλλει το χωριό. Οπότε θεωρώ ότι η ΓΑΜΑ Εθνική το λιγότερο για το χωριό. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, κύριε Κόκκινε? Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί για την ομάδα του Ζαρού να ανέβει ΓΑΜΑ Εθνική, και το κυνηγάνε όλοι και υπάρχουν και στη διοίκηση νέοι άνθρωποι φιλόδοξοι που θέλουν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Υπάρχει και το νερό Ζαρός από πίσω που πραγματικά στηρίζει την ομάδα. Υπάρχουν και εκεί αφανείς άνθρωποι που δεν θέλουν να φαίνονται τα τελευταία χρόνια και αυτά. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί επάξια στη ΓΑΜΑ Εθνική, αρκεί να επιτύχει φέτο το στόχο του. Να το ευχηθούμε αυτό. Θέλω να μου κάνετε και ένα παραπάνω σχόλιο για την διοίκηση του Συλλόγου. Είναι νέοι άνθρωποι, όπως είπατε, άνθρωποι με ενθουσιασμό που προσφέρουν και μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν στην ομάδα. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο και τα τελευταία 14-15 χρόνια σαν προπονητής. Αυτό το πράγμα που έχω βιώσει τη φετινή χρονιά είναι 20 άτομα σε κάθε προπόνηση και παρακολουθούν την προπόνηση. Που στα περισσότερες ομάδες, τις περισσότερες φορές είναι μόνο προπονητής. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κρύο, λιάζει, βρέχει, ό,τι και να είναι. Είναι 20 άτομα στην εξέδρα και παρακολουθούν την προπόνηση. Που δείχνουν την αγάπη τους για την ομάδα. Και είναι από τα βασικά κομμάτια που έχει πάει καλά η ομάδα, ότι είναι πραγματικά δίπλα μας. Πριν να δημιουργηθεί το πρόβλημα, το έχουν λύσει. Αυτό δηλαδή είναι πολύ... και ο πρόεδρος ακόμη, δηλαδή και ο μεταγραφές μου λέει ό,τι θέλω το Γενάρη να το κάνω. Οπότε νιώθετε κι εσείς, Κώστα, και εσείς βέβαια ως ποδοσφαιριστές αυτή τη στήριξη αυτός της Αυτός βέβαια μπορεί να με ακούει για να το διαψεύσει, αλλά προσωπικά μου έχει πει ότι θέλω το Γενάρη. Νομίζω πρέπει να δεσμευτεί, το λέτε στον αέρα. Τώρα δημόσια δεν μπορεί να κάνει πίσω. Σκέφτεστε πολλές προσθήκες στο Γενάρη για να κάνουμε και κάποια έχουμε σκεφτεί. Υπάρχουν δύο παιδιά που είναι να πάρω τώρα και είναι η ομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ονόματα ακόμη. Και υπάρχουν και αρκετοί ποδοσφαιριστές που θέλουν πραγματικά να έρθουν στην ομάδα αφιλόκερδος. Να βοηθήσουν στην ομάδα. Απλά να βοηθήσουν και αυτή. Να είναι σε αυτή την ομάδα. Οπότε για περιμένουμε... όλες τις παρέες και όλα αυτά που είπε. Περιμένουμε καινούριο αίμα, Κωνσταντινίδη, έτσι να βοηθήσει κι άλλο την προσπάθειά σας. Καλώς ορίσουν, να ορίσουν. Γιατί σίγουρα θα τους αγκαλιάσετε. Κώστα, θέλω δεν να... παίρνω παίχτη στη θέση του, εντάξει, μην ανησυχεί. Να μην ανησυχεί ο αρχηγός. Κώστα, κάνε μας και εσύ ένα σχόλιο για τον κόσμο του Ζαρού που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είπε πριν ο κόουτς ότι γεμίζει το γήπεδο, ότι πρωτόγνωρες στιγμές ζει η ομάδα του Ζαρού. Εσύ που την έχεις ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια, μπορείς να μας μεταφέρεις το κλίμα? Ναι, δεν το έχω ξαναδεί. Είμαι 6-7 χρόνια στο Ζαρό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δηλαδή, παίχτες, προπονητής, διοίκηση και όλο το χωριό είναι όλη μια οικογένεια πλέον. Προαναφέραμε πριν ότι με τα τραπέζια, τα καζάνια και όλα αυτά όλοι συμμετέχουν, είναι μέσα στην ομάδα. Από το χωριό, η κερκίδα, το συμβούλιο, οι παίχτες, τους βλέπεις και την ώρα της προπόνησης και πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Έχουμε γίνει πλέον όλη μια οικογένεια. Όλος ο Ζαρός μια γροθιά, κύριε Κόκκινε, έτσι. Ναι, και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί τιμάνε όλη την περιοχή εκεί και πραγματικά εκπροσωπούν όλοι το Ζαρό επάξια σε όλη την Κρήτη και... Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά και στην Ακαδημία του Συλλόγου, και αυτό είναι προς τιμήν σας, γιατί υπάρχει Ακαδημία, υπάρχουν υποδομές, γίνεται δουλειά και εκεί, οπότε τα επόμενα χρόνια θα δούμε και ποδοσφαιριστές από την περιοχή, έτσι. Ναι, υπάρχουν Ακαδημίες, ασχολούνται εκεί κάπως οι άνθρωποι και εκεί, και πραγματικά τα επόμενα χρόνια θα βγουν ποδοσφαιριστές, όπως και αυτή τη φετινή χρονιά έχουμε 6-7 νέα παιδιά στην ομάδα, στην πρώτη ομάδα, και έχουν και αρκετές συμμετοχές που ανήκουν και από την Ακαδημία του Ζαρού. Και παίζανε και στην ομάδα του Ζαρού. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Να κλείσουμε με σένα, Κώστα, και με ένα μήνυμα έτσι στον κόσμο του Ζαρού εν ώψη και της συνέχειας του πρωταθλήματος. Θα δώσουμε τους καλύτερους εαυτούς μας, όλοι μας, και
και ελπίζουμε στο τέλος να είμαστε εμείς οι πρωταθλητές. Coach, περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς να κάνουμε ταμείο που λέμε, έτσι. Εδώ να είμαστε το καλοκαίρι, μας καλέσετε να ξαναμιλήσουμε και να έχουμε και το κύπελλο. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Να είστε καλά.